Μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε πάλι για την έξαρση του κορονοϊού. Είχαμε πάνω από 20.000 κρούσματα σήμερα. 23.748 τα νέα κρούσματα, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχουμε από τα τέλη Μαρτίου. Το ανησυχητικό βέβαια εδώ είναι ότι από αυτά τα κρούσματα 3.664 είναι επαναλημόξ. Ο μεγαλύτερος αριθμός που είχαμε ποτέ. Ξανακολλάμε, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι άνθρωποι, ακόμα και με όμικρον 2 που είχαν νοσήσει πριν από λίγο, κολλούν και πάλι. Η θετικότητα 13,15%, λίγο πάνω από 1 στα 10 τεστ βγαίνει θετικό. Σιγά σιγά κάνουμε όλο και περισσότερα τεστ. Οι ειδικοί αναμένουν ότι θα έχουμε συνέχιση αυτή τη αύξηση μέχρι και περίπου τα μέσα Ιουλίου. Δηλαδή, πού θα φτάσουν τα κρούσματα? Μπορεί να φτάσουμε ακόμη και τις 30.000 κρούσματα κάποιες ημέρες. Οι ειδικοί σήμερα επιβεβαίωσαν αυτή την αύξηση των κρούσματων στη συνεδρίασή τους. Όμως, βλέπουν ότι δεν υπάρχει επιδείνωση των σκληρών δεικτών. Άρα, είμαστε μακριά από την όποια λήψη μέτρων. Ευτυχώς. Ναι, ο Γκίκας Μαγιορκίνης είπε ότι ο δείκτης τον οποίο κοιτούν είναι οι διασωληνώσεις. Εάν φτάσουμε 250 με 300, ενδεχομένως να πάρουμε μέτρα. Είμαστε όμως ακόμη μακριά. Είμαστε μακριά, ευτυχώς. Ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα.